Εν μέσω έντασης επί του εδάφους και έντονων διπλωματικών διεργασιών, Βλαντιμίρ Πούτιν και Πέτρο Ποροσέγκο συναντώνται την Παρασκευή στο Μιλάνο. Είναι το τρίτο τετατέ των δύο προέδρων μετά την Ορμαδία και το Μίνσκ, εκεί όπου συμφώνησαν για την εκεχηρία στην Ανατολική Ουκρανία. Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας συναντήθηκαν την Τρίτη στο Παρίσι για να προλιάνουν το έδαφος. Ο Σεργέι Λαυρόφ τόνισε ότι οι αυτονομιστές και Κίεβο πρέπει να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έχοντας ως βάση τη συμφωνία του Μίνσκ. Όπως είπα και στον κύριο Κέρι, δεν εκπροσωπώ κάποια από τις αντιμαχόμενες πλευρές. Η λύση του ζητήματος προϋποθέτει τη διεξαγωγή απευθείας συνομιλιών για να καταστεί δυνατή μια συμφωνία μεταξύ τους. Από την πλευρά του, ο Τζον Κέρι τόνισε ότι οι βουλευτικές εκλογές στο τέλος Οκτωβρίου έχουν νομιμοποιήσει και ότι μέσω αυτών θα μπορούσαν να εκφραστούν και οι πολίτες στην περιφέρεια του Ντομπάς. Πιστεύουμε ότι κάθε προσπάθεια για διεξαγωγή δημοψηφίσματος ανεξαρτησίας στο Λουγκάνσκ ή το Ντόνετσκ θα συνιστά παραβίαση της συμφωνίας του Μίνσκ και το αποτέλεσμα δεν θα αναγνωριστεί τόσο από την Ουκρανία όσο και από την διεθνή κοινότητα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας επιβεβαίωσε την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από τη Μεθόριο με την Ουκρανία. Είχε προηγηθεί σχετική απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Κρεμλίνο πάντως αρνείται κατηγορηματικά ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην Ουκρανική σύγκρουση. Ο ΑΣΕ θα επιτηρεί την εκεχηρία. Ήδη τα πρώτα μη επανδρωμένα αεροσκάφη για αυτό το σκοπό έχουν φτάσει στην Ουκρανία και η αποστολή τους θα ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου. Οι περισσότερες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός σημειώνονται στον Ντόνετσκ και τη Μαριούπολη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 3.600 είναι οι νεκροί της σύγκρουσης των Ουκρανικών δυνάμεων με τους αυτονομιστές.